Διαστάσεις επιδημίας και στη χώρα μας παίρνει ο παιδικός διαβήτης. Περισσότερα από 3.000 Ελληνόπουλα κάτω των 14 ετών αντιμετωπίζουν διαβήτη τύπου 1. Πώς αντιμετωπίζεται ο νεανικός διαβήτης? Μπορεί ένα παιδί σε νεαρή ακόμη ηλικία να ζήσει μια φυσιολογική ζωή? Ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες στη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη? Σε λίγο στην εκπομπή μας. Περιβάλλον και κληρονομικότητα μπορεί να αποτελέσουν τα βασικά αίτια για την εμφάνιση του λεγόμενου νεανικού ή παιδικού διαβήτη. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, ποιες είναι οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση του, οι νέες τεχνολογίες και όλα τα προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύπτουν από τον παιδικό διαβήτη, θα τα συζητήσουμε εδώ. Σήμερα κοντά μας έχουμε την γιατρό, την κυρία Αδριανή Βαζέου, παιδίατρος, διευθύντρια της πρώτης παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού και υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας. Κυρία Βαζέου, τι ακριβώς είναι ο παιδικός διαβήτης? Γιατί το ακούμε πολύ συχνά στις μέρες μας και πολλά παιδάκια πλέον εμφανίζουν από πολύ πολύ μικρή ηλικία αυτό τον διαβήτη που τα ταλαιπωρεί όλη τους τη ζωή. Ο διαβήτης τύπου 1, όπως λέγεται, είναι μια αυτοάνωση πάθηση. Δηλαδή, μια πάθηση που ο οργανισμός επιτίθεται και καταστρέφει τα κύτταρα αυτά που παράγουν την ινσουλίνη. Mm-hmm. Η ινσουλίνη είναι μια πολύ βασική ορμόνη του οργανισμού μας, γιατί είναι το κλειδί για να μπει μέσα στο κύτταρο το ζάχαρο. Όταν έχουμε την ινσουλίνη, τότε το αίμα μας το καθαρίζει από το επιπλέον ζάχαρο. Όταν λείπει η ινσουλίνη, τότε το ζάχαρο συσσωρεύεται στο αίμα μας και στη συνέχεια βγαίνει στα ούρα. Αυτή λοιπόν η πάθηση είναι αυτοάνωση, δηλαδή για λόγους που δεν κατανοούμε και που δεν ξέρουμε, επιτίθεται ο οργανισμός και καταστρέφει αυτά τα κύτταρα κάποια χρονική στιγμή που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που κρύβεται από πίσω, τι είναι αυτό που το προκαλεί. Ουσιαστικά, ποια είναι η μικρότερη, η πιο νεαρή ηλικία την οποία έχετε και εσείς καταγράψει από την εμπειρία σας όπου μπορεί να εμφανιστεί ο νεανικός διαβήτης? Μπορεί να εμφανιστεί μετά την ηλικία των 6 μηνών. Ναι, τόσο νωρίς. Είναι τόσο νωρίς. Ναι. Και λέγεται ότι για τα παιδιά που εμφανίζουν διαβήτη σε τόσο μικρή ηλικία, μπορεί το αίτιο να έχει ξεκινήσει από την κοιλιά της μάνας. Από την κοιλιά της μάνας, δηλαδή, τι μπορεί να είναι αυτό που το έχει προκαλέσει? Η μητέρα σε παράγοντες οι οποίοι ευνοούν την έναρξη της αυτοανοσίας. Δηλαδή, αυτής της διαδικασίας που θα καταστρέψει τα κύτταρα τα οποία παράγουν την ινσουλίνη. Μέσα στην κοιλιά της μητέρας, ενώ η γυναίκα βρίσκεται ακόμη σε περίοδο κύησης, μπορούμε να καταλάβουμε αν το παιδί έχει ήδη εμφανίσει σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1? Όχι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τρόπο να ανιχνεύσουμε κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες παρακολούθησης για τα παιδιά τα οποία γεννιόνται και τα οποία είναι υψηλού κινδύνου για να εμφανίσουν διαβήτη αργότερα. Αυτό που λέμε ότι μία μητέρα σε μία κύηση μπορεί να έχει σάκχαρο και το παιδί να βγει μεγάλο ή παχύσαρκο, τι ακριβώς είναι, διευκρινίστε το λιγάκι να καταλάβουμε. Υπάρχει ο διαβήτης της κύησης, που η μητέρα εμφανίζει ζάχαρο κατά τη διάρκεια της κύησης, δεν έχει προϋπάρχοντα διαβήτη. Και αυτές οι μητέρες έχουν κινδυνεύουν από το ότι να γεννήσουν παιδιά τα οποία είναι μεγάλα ως προς το βάρος τους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο είναι περισσότερο υψηλού κινδύνου να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2 σε μεγαλύτερη ηλικία. Όταν υπάρχει προϋπάρχον διαβήτης, δηλαδή η μάνα έχει διαβήτη τύπου 1, το παιδί της έχει πιθανότητα να εμφανίσει διαβήτη 3%. Δηλαδή είναι 10 φορές μεγαλύτερη η πιθανότητα από εκείνη του γενικού πληθυσμού. Επειδή μιλάμε για τύπου 1 και τύπου 2, δεν είναι απόλυτα σαφές και θέλω να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Ο τύπου 1 είναι ο νεανικός διαβήτης, ο οποίος προκύπτει λοιπόν από την πρώτη στιγμή της ζωής ή από το εξάμηνο, τέλος πάντων, μετά τη γέννηση του παιδιού. Ο τύπου 2... Όχι από την πρώτη στιγμή. Είπαμε ότι η μικρότερη δυνατή ηλικία που μπορεί να εμφανιστεί ο διαβήτης τύπου 1 είναι μετά την ηλικία των 6 μηνών. Συνήθως είναι μετά το χρόνο, με ένα πικ γύρω στα 10 με 14 χρόνια και ένα δεύτερο πικ γύρω στα 30 χρόνια. Η κορύφωση λοιπόν παρατηρείται εκεί. Αλλά υπάρχουν άτομα με διαβήτη τύπου 1 που έχουν διαγνωστεί και στην ηλικία των 50 και των 60 ετών. Τόσο αργά. Ναι. Mm-hmm. Αυτά είναι καινούργια δεδομένα. Τώρα, όσον αφορά τον τύπο 2, ο τύπος 2 είναι ένας τύπος διαβήτη, όπως ο διαβήτης των ενηλίκων, που συσχετίζεται με την παχυσαρκία, παρουσιάζεται σε εφήβους και μεγαλύτερης ηλικίας
άτομα. Ναι. Και έχει σχέση και με την κληρονομικότητα, διότι υπάρχουν γονίδια τα οποία προδιαθέτουν στην αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά έχει σχέση και με το ότι το β' κύτταρο, δηλαδή αυτή η μονάδα που παράγει την ινσουλίνη, ναι, δεν λειτουργεί καλά, mm-hmm, και εκδηλώνεται διαβήτης σε αυτά τα παιδιά. Επομένως, είναι ένας διαβήτης που σχετίζεται σαφώς με την παχυσαρκία και που τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μεγάλη αύξηση σε χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, που έχουν μεγάλο πρόβλημα παχυσαρκίας, αλλά εκτός από την παχυσαρκία συσχετίζεται επίσης και έχει σχέση και η εθνότητα, δηλαδή εμφανίζεται σε μειονότητες όπως σε Ιθαγενείς, Ισπανόφωνους, άτομα που έρχονται από την Άπο Ανατολή, mm-hmm, Φιλιππίνες, Κίνα, Ιαπωνία. Και έχει σχέση οπωσδήποτε το οικογενειακό ιστορικό και κάποιοι άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες για τύπο 2 διαβήτη. Στην Ελλάδα, καταρχάς, έχουμε μία καταγραφή των κρουσμάτων εκείνων για διαβήτη τύπου 1 ή αλλιώς τον παιδικό διαβήτη. Ξέρουμε ότι στην χώρα μας 25.000 άτομα πάσχουν από διαβήτη τύπου 1. Η ονομασία παιδικός διαβήτης ήταν παλιά. Τώρα πλέον χρησιμοποιούμε την ορολογία τύπος 1 διαβήτης. Και όσον αφορά τα παιδιά, είχε γίνει μια παλιά μελέτη, στην οποία συμμετείχαν πολλά κέντρα από την Ελλάδα, και η οποία έδειξε ότι υπάρχουν 8 με 10 περίπου νέες περιπτώσεις παιδιών ηλικίες κάτω των 14 ετών, ανά 100.000 πληθυσμό. Είναι θεωρητικά μεγάλος αριθμός για τη χώρα. Αν σκεφτείτε ότι άλλες χώρες, όπως η Φιλανδία, η οποία είναι η πρώτη υπαριθμών χώρα στον κόσμο που έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα διαβήτη, που εκείνη την περίοδο που είχε γίνει η μελέτη είχε γύρω στα 45 και τώρα η Φιλανδία έχει 65 νέες περιπτώσεις, θα λέγαμε ότι είμαστε σε μία θέση μάλλον μέση. Mm-hmm. Υπάρχουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν πολύ περισσότερο διαβήτη, mm-hmm, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία και η Κίνα που έχουν λίγο διαβήτη, αλλά όταν οι Ιάπωνες της Ιαπωνίας πάνε στην Αμερική, κάνουν πιο πολύ διαβήτη. Άρα αυτό σημαίνει κάτι μάλλον με ό,τι έχει να κάνει με τη διατροφή, αλλά και με το περιβάλλον. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι υπάρχει κάτι στο περιβάλλον, mm-hmm, το οποίο επηρεάζει τη συχνότητα της νόσου. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, τότε η συχνότητα του διαβήτη θα ήταν η ίδια σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μιας και μιλάμε λοιπόν για αυτά, νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε ποια είναι τελικά τα αίτια, εάν έχουμε βέβαιως αποσαφηνίσει ακριβώς τα αίτια εκείνα που προκαλούν το διαβήτη τύπου 1. Είπαμε ότι δεν γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό το αίτιο το οποίο ξεκινάει την αυτοάνωση διεργασία, δηλαδή την καταστροφή των β' κυττάρων του παγκρέατος. Ξέρουμε όμως ότι επηρεάζεται η εμφάνιση του διαβήτη από περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και από γενετικούς παράγοντες. Και να το διευκρινίσουμε. Τι εννοούμε περιβαλλοντικούς παράγοντες? Συνήθως ένα αίτιο το οποίο εμπλέκεται είναι οι ιώσεις. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι ιοί οι οποίοι θεωρούνται διαβητογόνοι και οι οποίοι έχουν ενοχοποιηθεί, όπως ο ιός ο κοξάκι β4. Ναι. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες στην Φιλανδία και στην Σουηδία να φτιαχτεί ένα εμβόλιο εναντίον των ιών αυτών και να δοκιμαστεί για να δουν αν η χορήγησή του μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης, mm-hmm, διαβήτη. Άλλα αίτια που είχαν ενοχοποιηθεί από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ήταν κάποια αντιγόνα που βρίσκονται στο γάλα της Αγελάδας. Ωστόσο, αυτό, mm-hmm, έχει απορριφθεί τελευταίως, διότι έγιναν δοκιμές, χορηγήσανε γάλα το οποίο δεν είχε αυτά τα αντιγόνα. Όταν λέμε αντιγόνα, εννοούμε κάποιες ουσίες μέσα στο γάλα που φαίνεται ότι ενοχοποιούνται για την έναρξη, mm-hmm, της αυτοανοσίας και της καταστροφής των β' κυττάρων. Φτιάξανε λοιπόν ένα τέτοιο γάλα, το οποίο ήταν απαλλαγμένο από αυτή την ουσία που θεωρούσαν ότι εντός εισαγωγικών ήταν αντιγονική, ήταν δηλαδή διαβητογόνος, και το χορηγήσανε σε παιδιά νεογέννητα, τα οποία όμως είχαν βρει ότι ήταν υψηλού κινδύνου, γενετικού κινδύνου, για να εμφανίσουν διαβήτη στο μέλλον. Άρα προϋπήρχε ένα, να το πω έτσι, υπόβαθρο. Ναι, θα το εξηγήσουμε αμέσως μετά. Η χορήγηση λοιπόν αυτού του γάλακτος δεν αποδείχθηκε ότι μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη. Και άρα λοιπόν υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν θυλάσει 2 χρόνια
στο κέντρο μας και έχουν κάνει διαβήτη, και άλλα παιδιά που δεν έχουν θυλάσει και δεν έχουν εμφανίσει διαβήτη. Άρα το θέμα με το θυλασμό ήταν ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι ουσιαστικά βοηθάει. Αυτό απορρίφθηκε. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα οποία έχουμε πιστοποιημένα δει πως ενδεχομένως μπορεί να επηρεάζουν την πρόκληση του διαβήτη. Κληρονομικότητα, για παράδειγμα. Ναι, οι άλλοι παράγοντες είναι γενετικοί παράγοντες. Θα έλεγα ότι ο διαβήτης δεν είναι μια πάθηση καθαρά κληρονομική με την έννοια της κληρονομικότητας όπως τη γνωρίζουμε. Ένα παράδειγμα καθαρά κληρονομικής πάθησης είναι η μεσογειακή αναιμία. Mm-hmm. Όταν, παραδείγματος χάρη, ο πατέρας έχει το γονίδι και η μητέρα έχει και το δώσουν στο παιδί, τότε το παιδί θα κάνει οπωσδήποτε μεσογειακή αναιμία και δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστεί πάθηση. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι μια πάθηση που είναι καθαρά κληρονομική. Εδώ λοιπόν κληρονομούμε γονίδια τα οποία μπορεί να έχει και το 40% του υπόλοιπου καυκάσιου πληθυσμού, ναι, και να μην εμφανίσει διαβήτη. Δηλαδή κληρονομείς μια προδιάθεση για την πάθηση. Έχοντας αυτά τα γονίδια εμφανίσεις διαβήτη λίγο πιο εύκολα. Mm-hmm. Αλλά δεν σημαίνει ότι εάν τα έχεις οπωσδήποτε θα κάνεις διαβήτη. Χρειάζονται και άλλοι παράγοντες που θα τα ενεργοποιήσουν. Ακριβώς. Η κληρονομικότητα λοιπόν είναι αρκετά περίπλοκη. Mm-hmm. Εμπλέκονται πάρα πολλοί γενετικοί τόποι, άλλοι σε μεγαλύτερο ποσοστό και άλλοι σε μικρότερο. Η ουσία είναι πάντως ότι δεν σημαίνει ότι επειδή έχει κάποιος γονιός διαβήτη ότι οπωσδήποτε θα κάνει το παιδί του, και δεν σημαίνει ότι η πάθηση είναι κληρονομική. Γιατί την προδιάθεση σε διάφορα νοσήματα την κληρονούμε όλοι μας, άλλοι λίγο περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Άρα δεν χρειάζεται να αισθάνεται κανείς άσχημα γι' αυτό λοιπόν το λόγο. Πάμε να δούμε μια κάρτα με τα συμπτώματα εκείνα τα οποία εμφανίζει ο διαβήτης τύπου 1 και, αν μου επιτρέπετε, ο παιδικός διαβήτης. Να τα δούμε λοιπόν. Πολλά ούρα την ημέρα, ασυνήστια κράτεια ούρων στον ύπνο, έντονη δίψα, δηλαδή δίψαμε πάρα πολύ, αλεξέλεγκτη όρεξη, πολυφαγία και απώλεια σωματικού βάρους, υπερβολική κόπωση, έλλειψη ενδιαφέροντος και συγκέντρωσης και τάση αιμετού πόνου στο στομάχι. Όλα αυτά τα συμπτώματα, κυρία Παζέου, πώς μπορούμε να τα αντιληφθούμε όταν ένα μωρό είναι 6 μηνών ή 1 έτους, γιατί πολλές φορές δεν έχει καν την δυνατότητα να τα εκδηλώσει, να τα εκφράσει. Η αλήθεια είναι ότι ο διαβήτης έχει μια τύπου 1, ναι, γιατί όπως είπαμε εμφανίζεται και σε ηλικίες όπως 50 ετών. Mm-hmm. Είναι μια πάθηση η οποία έχει οξία εμφάνιση. Είναι θορυβώδης η εμφάνισή του. Δηλαδή έχει αυτή την πολυουρία, την πολυδιψία, την πολυφαγία. Τώρα σε ένα μικρό παιδάκι, όταν βλέπει κανείς ότι το παιδί δεν έχει πολλά ούρα, γεμίζουν οι πάνες του, πίνει πολύ γάλα, θέλει να φάει πολύ, έχει ανησυχία. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό όμως για ένα μωρό, γιατί ένα μωρό στην ηλικία των 6 μηνών ή του 1 έτους ουσιαστικά τρέφεται με γάλα. Ναι, αλλά όταν βλέπεις ότι αλλάζεις πολύ συχνά τις πάνες, mm-hmm, όταν βλέπεις ότι το παιδί έχει μια ανησυχία, έχει έναν εκνευρισμό, θα πρέπει ακόμα και στις πολύ μικρές ηλικίες να απευθυνθείς στο γιατρό και, mm-hmm, να το κοιτάξεις μήπως υπάρχουν και άλλα αιτία που ξαφνικά ένα παιδί που άλλαζε, mm-hmm, τις πάνες με μια αλφα συχνότητα, η συχνότητα αυτή διπλασιάζεται. Άρα κάτι συμβαίνει, κάτι πρέπει να κρύβεται από κάτω. Και θα πρέπει να απευθυνθούμε στον ειδικό για να κάνουμε τις ανάλογες εξετάσεις. Τώρα στις μεγαλύτερες ηλικίες, ο διαβήτης θα έλεγα ότι έχει μια περίοδο λανθάνουσα, όπου υπάρχει μια περίοδος που εμείς οι γιατροί στη γλώσσα μας τη λέμε περίοδο δυσγλυκαιμίας. Δηλαδή όταν ξεκινάει η αυτοανοσία, στην αρχή ο οργανισμός μας αντιρροπεί. Δηλαδή αν κάνουμε εξετάσεις αίματος δεν θα βρούμε τίποτα. Mm-hmm. Η μόνη ένδειξη ότι κάτι τρέχει είναι κάποιες ειδικές εξετάσεις που είναι τα αυτοαντισώματα που δείχνουν, είναι οι μάρτυρες της καταστροφής. Και αυτά τα αυτοαντισώματα δείχνουν ότι έχει ξεκινήσει αυτή η αυτοάνωση διεργασία. Mm-hmm. Αλλά αν κάνουμε τυχαίες μετρήσεις, στο αρχικό διάστημα ζαχάρου δεν θα βρούμε τίποτα. Ένας γονιός, κυρία Βαζέου, όσο προχωρούμε. Ναι, ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, ναι. Όσο προχωρούμε λοιπόν προς τα περισσότερο στον χρόνο και καταστρέφονται περισσότερα β' κύτταρα, αρχίζει ο οργανισμός μας να μην λειτουργεί καλά. Mm-hmm. Αρχίζει λοιπόν να δείχνει τα πρώτα σημάδια της δυσγλυκαιμίας, όπως λέμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, άμα κάνουμε εξετάσεις, βρίσκουμε ένα ζάχαρο το οποίο μπορεί να είναι οριακό ή λίγο πάνω από το
φυσιολογικό όριο. Παραδείγματος χάρη είναι ένα ζάχαρο το οποίο είναι κοντά στο 100 ή λίγο πάνω από το 100, πρέπει οπωσδήποτε να ψαχθεί. Και όσο προχωρούμε ακόμα περισσότερο, εάν κάνουμε κάποιες δοκιμασίες, όπως λέμε ανοχής γλυκόζης, δώσουμε δηλαδή ένα μεγάλο φορτίο ζαχάρου από το στόμα, τότε βλέπουμε ότι ο οργανισμός μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί και αρχίζουν και εμφανίζονται υψηλές τιμές ζαχάρου. Όταν εμφανίζεται μια παθολογική ανοχή στη γλυκόζη, όπως λέμε, δηλαδή όταν η καμπύλη της γλυκόζης μας είναι παθολογική, η εμφάνιση του διαβήτη με την κλινική εικόνα, την πολυουρία, την πολυδιψία, έρχεται μετά από 6 με 9 μήνες. Άρα υπάρχει λοιπόν μια λανθάνουσα περίοδος η οποία χρειάζεται προσοχή και χρειάζεται κανείς να έχει αυξημένη επαγρύπνηση όταν βλέπει τέτοια οριακά ζάχαρα, να απευθύνεται στο γιατρό του και να γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις. Και όταν βεβαίως εμφανιστεί η εικόνα, όπως είπαμε, με την πολυουρία, την πολυδιψία, την κόπωση, την απώλεια βάρους, τότε πρέπει οπωσδήποτε άμεσα να απευθυνθούμε στο γιατρό. Γιατί πλέον τα επόμενα συμπτώματα, δηλαδή να κάνουμε με το, να έχουμε το δέρμα μας να είναι πολύ στεγνό, να είναι αφυδατωμένο, να είναι δηλαδή τα μάτια μας να είναι μέσα, να εισέχουν, η γλώσσα να είναι σαν τσαρούχι και να πηγαίνει γρήγορα η αναπνοή μας σαν το σκυλάκι. Είναι η λεγόμενη κετωτική αναπνοή που κάνουμε. Τότε αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουμε προχωρήσει και πρέπει άμεσα να πάμε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε μια ειδική περίπτωση ενός παιδιού, το οποίο παιδάκι με τους γονείς του περνούσανε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής και μάλιστα σε ένα σημείο οι γονείς κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί το παιδί ξαφνικά εμφάνισε, να το πω έτσι, πολύ ύπνο, κοιμόταν πάρα πολύ. Αυτοί λοιπόν οι γονείς βρεθήκαν απέναντι σε μια κατάσταση παιδικού διαβήτη. Και θα πάμε να δούμε τώρα ακριβώς πώς το αντιμετώπισαν, πώς το βρήκανε και τι μπορούν να κάνουν. Και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να συζητήσουμε για το τι μπορεί να κάνει ένας γονιός, προκειμένου να προλάβει αλλά και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον διαβήτη τύπου 1. Η Μάρα και ο Γιάννης έχουν τη μικρή Όλγα Μαρία, η οποία διαγνώστηκε ότι πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε ψηλό ζάχαρο, οπότε στο νοσοκομείο μπήκε σε μια διαδικασία θεραπείας με ορούς, με ινσουλίνη κατευθείαν και ξεκίνησαμε από εκεί πλέον να ζούμε με το διαβήτη. Άρα λοιπόν, πώς αντιμετωπίσατε το πρόβλημα αυτό της καθημερινής ένεσης και βεβαίως των μετρήσεων που πρέπει να κάνει ένα παιδί στην ηλικία των 9 μηνών? Πολλές μετρήσεις, 10 τη μέρα. Περίπου. Οπότε, κατά τη διάρκεια του ελέγχου της Όλγας από την διαβητολόγο μας, μας προστάθηκε η ιδέα της χρήσης αντιλέσης ισουλίνης. Ο μεγαλύτερος φόβος που έχουν όλοι οι γονείς ενός μικρού παιδιού με ζαχαρώδη διαβήτη είναι οι υπογλυκαιμίες. Και αυτό μας έκανε ειδικά τα βράδια να είμαστε ανήσυχοι με το αυτή συνέχεια στο δωμάτιο του παιδιού για το αν κοιμάται καλά ή αν έχει παρουσιάσει συμπτώματα υπογλυκαιμίας. Αυτό ήταν κάτι που μετά την τοποθέτηση της αντλίας το ξεπεράσαμε, γιατί η αντλία από μόνη της σε προειδοποιεί πριν το παιδί φτάσει στο σημείο να κάνει υπογλυκαιμία. Άρα αν κάτι πούμε ότι έχει αλλάξει στην ποιότητα τουλάχιστον του βραδινού μας ύπνου, είναι ότι κοιμόμαστε χωρίς άγχος για το αν η μικρή θα κάνει υπογλυκαιμία. Εγώ είμαι υπέρμαχος της αντλίας. Θεωρώ ότι αλλάζει πάρα πολύ η ζωή του παιδιού. Έχει ποιότητα, μπορεί να κάνει τα πάντα, δεν χρειάζεται να το κυνηγάς με μία ένεση που είναι λίγο άκομψο, είναι λίγο άχαρο. Εσύ έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής. Το βασικό της αντιλίας όμως είναι ότι είναι πολύ εύχρηστη. Οπότε μπορεί οποιοσδήποτε να τη χειριστεί. Εάν θα έπρεπε να δώσεις ένα μήνυμα στους γονείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με εσάς, σε ό,τι αφορά την αντιλία ινσουλίνης, ποιο θα ήταν αυτό? Θα τους έλεγα να μην φοβούνται. Και το λέω από εμπειρία, επειδή εγώ ήμουν επιφυλακτική και έβλεπα και είδα τελικά ότι ήταν λάθος και χάσιμο χρόνο οι 7 μήνες που περιμέναμε. Το παιδί έχει ποιότητα ζωής. Τώρα πλέον η Όλγα μπορεί να παίζει ξένιαστα χωρίς να την απασχολεί η ινσουλίνη την οποία θα πρέπει να λαμβάνει. Η αντλία ινσουλίνης που είναι τοποθετημένη φροντίζει αυτή για να προσφέρει εκείνη την ινσουλίνη που χρειάζεται σε κάθε στιγμή της ημέρας. Ο
Γολγοθάς λοιπόν για τους γονείς, αλλά και για το παιδί που εμφανίζει διαβήτη τύπου 1, όπως είδαμε και την μικρή Όλγα. Και το ερώτημα είναι, ενέσεις ινσουλίνης ή αντλία? Και αν βεβαίως κανείς μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή με έναν διαβήτη τύπου 1 από τόσο μικρή ηλικία? Η αλήθεια είναι ότι αλλάζει η ζωή και ο τρόπος ζωής και υπάρχει αναγκαιότητα πλέον να ξεκινήσει κανείς μετά τη διάγνωση της ενέσεις της ινσουλίνης. Η ενέσεις της ινσουλίνης είναι το πρώτο το οποίο διδάσκουμε στους γονείς. Και μάλιστα πλέον σήμερα χρησιμοποιούμε σχήματα πολλαπλών ενέσεων και όχι μία μόνο ένεση. Και αυτό σημαίνει ότι κάνουμε και πολλαπλές μετρήσεις. Άρα περισσότερα τρυπήματα για το παιδί. Και περισσότερα τρυπήματα για το παιδί. Μαθαίνουμε να μετράμε τα ισοδύναμα ή τα γραμμάρια των υδατανθράκων, να μπορούμε να προσαρμόσουμε τη δόση της ινσουλίνης στην ποσότητα του φαγητού. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε μια τακτική επαφή με την ομάδα θεραπείας και να επισκεφτόμαστε το γιατρό μας και να συζητάμε όλα τα προβλήματα. Ένα ολόκληρο σχέδιο λοιπόν, μια ολόκληρη αντιμετώπιση επί του συνόλου. Δεν είναι κάτι το οποίο απλά κάνεις μια μέτρηση και είσαι τακτοποιημένος για το υπόλοιπο της ζωής σου. Και βεβαίως έχει μεγάλη σημασία και η υποστήριξη μέσα στην οικογένεια. Η εκπαίδευση, η σωστή εκπαίδευση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό, και η υποστήριξη μέσα στην οικογένεια, από τα υπόλοιπα μέλη και από το περιβάλλον. Δηλαδή, όταν λέμε περιβάλλον, εννοούμε και το σχολείο και την κοινωνία και όλους. Είναι η ελληνική κοινωνία και γενικώς το ελληνικό σύστημα έτοιμο να μπορέσει να προσαρμοστεί σε μια τέτοια κατάσταση ενός διαβητικού παιδιού? Θα έλεγα ότι εξαρτάται. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς και τα παιδιά τους έτυχαν εξαιρετικής υποστήριξης από το περιβάλλον, από τους δασκάλους. Και υπήρχαν περιπτώσεις που υπήρχε μεγάλος φόβος. Ο μέσος όρος, να το πάρουμε υπήρχε έτσι καλύτερα. Απομόνωση του παιδιού. Και πολλές φορές η επιλογή των γονιών και των παιδιών είναι να μην συζητάνε το πρόβλημα και να μην θέλουν να το αποκαλύψουν στους φίλους. Αυτό βέβαια ταμπού, λοιπόν. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η προσπάθεια είναι ότι θα πρέπει να διδάσκονται και τα παιδιά και οι γονείς, γενικώς να υπάρχουν μαθήματα και να μαθαίνουν μέσα από αυτό ότι ο διαβήτης δεν είναι κολλητικό, ότι πρέπει κανείς να είναι υποστηρικτικός προς ένα άτομο με διαβήτη, να τον αποδέχεται στην κοινωνία, να μην αποτελεί έναν λόγο για να τον κοροϊδέψει το παιδί στο σχολείο, για να το κάνει να υποφέρει άσχημα, για να το απομονώσει και όλα αυτά. Άρα, υπάρχουν λοιπόν όλη αυτή η διακύμανση, θα έλεγα. Έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζονται να γίνουν ακόμα περισσότερα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε γενικώς να υπάρχει υποστήριξη και από την κοινωνία και από το περιβάλλον. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια, με το θεσμό του νοσηλευτή στα σχολεία, του σχολικού νοσηλευτή, έχουν λίγο βελτιωθεί τα πράγματα, γιατί υπάρχει τουλάχιστον κάποιος ο οποίος μπορεί να επιβλέπει το παιδί, να δίνει την ινσουλίνη, να ενημερώνει τους γονείς και να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία με το σχολείο. Είπε η μητέρα της Όλγα στο ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε ότι υπήρχε καταρχάς 10 μετρήσεις την ημέρα για ένα παιδί το οποίο είναι στην ηλικία του ενός έτους. Είναι κάτι υπερβολικό. Πώς κανείς μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό? Γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είσαι από πάνω, εσύ ο ίδιος, που σου στερεί και την ποιότητα ζωής και τον χρόνο σου και ό,τι σημαίνει για το παιδί αυτό, για την υγεία του. Φαίνεται ότι ακούγεται τρομακτικό, αλλά στην πραγματικότητα ούτε οι ενέσεις ούτε και οι μετρήσεις πονάνε, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν πάβει να είναι ένας μεγάλος αριθμός τρυπημάτων. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, με την αντλία της ινσουλίνης, η οποία έχει έναν καθετήρα και ο οποίος αλλάζει κάθε τρεις μέρες, αλλά και με τα συστήματα συνεχούς καταγραφής, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και στενότερη παρακολούθηση του σαχάρου αίματος, αλλά και καλύτερο έλεγχο γενικώς. Ιδιαίτερο σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, πλέον οι συστάσεις είναι ότι η πρώτη θεραπεία επιλογής είναι η αντλία της ινσουλίνης, γιατί η αντλία της ινσουλίνης δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις τη δόση στις ανάγκες του ατόμου με διαβήτη. Επιπλέον επιτρέπει το χειρισμό των δύσκολων γευμάτων. Μπορείς δηλαδή να χειριστείς ένα γεύμα λιπαρό πολύ πιο εύκολο. Επίσης τα παιδιά τα μικρά είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν κάποιο προγραμματισμό, δεν είναι ενήλικες.
δεν μπορείς να τους πεις ότι θα φας τώρα, θα φάνε όποτε θέλουν, θα βουτήξουν. Ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα. Το φαγητό, θα βουτήξουν ένα μπισκοτάκι. Αυτά λοιπόν μπορείς να τα καλύψεις άνετα πατώντας ένα κουμπί από την αντλία και χορηγώντας τη δόση που χρειάζεται, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις άνεση στο παιδί σου. Άρα λοιπόν μπορείς να δώσεις πολλαπλές δόσεις, μπορείς να δώσεις μικροδόσεις, ένα άλλο τεράστιο πλεονέκτημα για τις μικρές ηλικίες που χρειάζεται να χορηγηθεί μικρή δόση, ακόμα κάτω από τη δόση της μισής μονάδας, η οποία είναι η μικρότερη δόση που μπορείς να δώσεις με την πένα της ινσουλίνης, ενώ με την αντλία μπορείς να δώσεις μικρότερες δόσεις, και αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Επιπλέον έχεις την δυνατότητα να τη διακόψεις σε περίπτωση που υπάρχει υπογλυκαιμία. Έχεις τη δυνατότητα να, όταν συνεργάζεται ιδιαίτερως με συστήματα συνεχούς καταγραφής, έχεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Έχει φανεί από πολλές μελέτες ότι όταν η αντλία συνεργάζεται με τη συνεχή καταγραφή του ζαχάρου αίματος, τότε έχεις σημαντικά μικρότερη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και ακόμα έχεις και μικρότερο κίνδυνο υπογλυκαιμιών, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουν βγει πλέον αντλίες οι οποίες έχουν δυνατότητα πρόβλεψης, δηλαδή συνεργάζονται με αισθητήρες που δίνουν την πληροφορία στην αντλία και υπάρχει ένας αλγόριθμος, όπως λέμε, πρόβλεψης, δηλαδή προβλέπει ότι όταν το ζάχαρο θα πλησιάσει στο κατώτερο όριο, που έχεις πει, κοντά στο κατώτερο όριο, σταματάει η αντλία. Του βάζεις λοιπόν ένα όριο και λες από εδώ και κάτω σταματάς να δίνεις ινσουλίνη. Και όταν προβλέπει πλέον εδώ, είναι η αναστολή πριν από το χαμηλό, δηλαδή δεν φτάνεις στο χαμηλό όριο στο 60 σημαντικό ή στο 50, αυτό. Αλλά είσαι ακόμα στο 130 και προβλέπεις ότι θα φτάσεις κοντά στο 70, δηλαδή κοντά σε αυτό το όριο, σταματάει η αντλία τη χορήγηση της ινσουλίνης για ένα μισάωρο και ξαναξεκινάει μετά από κανένα μισάωρο, όταν πλέον προβλέπει ότι θα έχει φτάσει στο επόμενο μισάωρο σε ασφαλή όρια. Το αυτό ερώτημα είναι, όμως, κυρία Βαζέου, είναι, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταρχάς έχω πάρα πολλά ερωτήματα, ειδικά για την αντλία. Η αντλία αυτή λειτουργεί αυτοματοποιημένα ή πρέπει κάποιος να προηγηθεί και να κάνει μια μέτρηση ώστε να δώσει την δόση αυτή έστω μέσα από την αντλία χωρίς να κάνει την ένεση? Η αντλία έχει σίγουρα έχει αυτοματισμούς. Έχει ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα που προγραμματίζει την χορήγηση της ινσουλίνης. Ναι. Ανά ώρα και ανά μισά ώρα ακόμα. Μετά από κάποια όμως καταγραφή συνέχεια, που έχει προηγηθεί. Ναι, υπάρχει καταρχάς η λειτουργία της ίδιας της αντλίας και υπάρχει η λειτουργία του αισθητήρα. Είναι δύο διαφορετικές συσκευές. Έτσι. Η αντλία λοιπόν έχει τους προγραμματισμούς που της επιτρέπουν να χορηγεί την ινσουλίνη συνεχώς, να στάζει στο αίμα του παιδιού, στο σώμα του παιδιού, έτσι, στον υποδόριο χώρο, εκεί που γίνονται οι ενέσεις, να στάζει η ινσουλίνη. Και όταν είναι να χορηγηθεί μια δόση για το φαγητό, η γευματική δόση, πατάς το κουμπί και αποφασίζεις εσύ, ο χρήστης δηλαδή, πόσο δόση θα κάνεις ανάλογα με την πληροφορία που έχεις για το πόσο θα φας και τι ζάχαρο έχεις. Τροφοδοτείς, αυτό μπορεί να γίνει λοιπόν, και από τον γονιό βεβαίως, ο οποίος είναι μακριά. Ακριβώς. Τροφοδοτείς την αντλία με αυτή την πληροφορία. Η αντλία έχει έναν υπολογιστή δόσης, όπως λέγεται, και αυτός ο υπολογιστής δόσης, όταν του δώσει την πληροφορία τι ζάχαρο έχεις και πόσο θα φας, σύμφωνα με κάποιες ρυθμίσεις που ήδη έχει βάλει ο γιατρός, σου δίνει ένα αποτέλεσμα και εσύ το επιβεβαιώνεις πατώντας το κουμπί. Άρα λοιπόν δίνεις τη γευματική δόση. Τώρα, όσον αφορά στην χορήγηση, στην χρήση του αισθητήρα, ο αισθητήρας μετράει συνέχεια κάθε 5 λεπτά και σου δίνει μια πληροφορία. Έτσι έχεις στην οθόνη της αντλίας σου μια συνεχή γραμμή που σου δείχνει πώς είναι το ζάχαρό σου. Δείχνει, μια καμπυλότητα, λοιπόν, μια καταγραφή λοιπόν. Ακριβώς. Ναι. Δείχνει πότε το ζάχαρο θα βουτήξει και θα κάνει υπογλυκαιμία, πότε το ζάχαρο ανεβαίνει. Οι γονείς λοιπόν βλέπουν αυτή την εικόνα. Βλέπουμε αντίστοιχα και εδώ κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί. Ή ο χρήστης, γιατί δεν είναι μόνο μικρά παιδιά που χρησιμοποιούν την αντλία. Βλέπουν αυτή την εικόνα και προσαρμόζουν ανάλογα τη χορήγηση της ινσουλίνης. Οπότε, το βλέπουμε και εδώ, κυρία Βαζέου, την έχει τοποθετημένη την αντλία αυτή ο χρήστης. Ακριβώς στο σημείο της κοιλιακής χώρας. Υπάρχει ο πομπός από την άλλη πλευρά, ο οποίος μεταδίδει την συνεχή καταγραφή του γλυκαιμικού δείκτη. Σωστά? Ακριβώς. Και από εδώ και έπειτα είναι αυτή η καμπυλότητα την οποία έχουμε γράψει. Φαίνεται εδώ ότι υπάρχει ένα όριο υπογλυκαιμίας, όπως σταματάει και η παροχή ινσουλίνης, προκειμένου να ξεκινήσει λίγο αργότερα. Ακριβώς. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτός ο αλγόριθμος
και προβλέπει η αιτία ότι θα πέσει το ζάχαρο στα χαμηλά επίπεδα, σταματάει. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Διότι ειδικά τη νύχτα ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, διότι αυτή η διακοπή της αιτίας δίνει τη δυνατότητα να μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των υπογλυκαιμικών επεισοδίων. Και μάλιστα οι μελέτες λένε ότι στους ενήλικες το ποσοστό αυτό μειώνεται κατά 60% και στα παιδιά κατά 54%. Και μάλιστα μειώνεται πάρα πολύ και το ποσοστό των σοβαρών υπογλυκαιμικών επεισοδίων κατά αυτή την, υπό αυτήν την έννοια. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι με τα καινούργια δεδομένα, με τις καινούργιες αντιλίες οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουν έρθει ακόμα στη χώρα μας, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος αριθμός χρηστών στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν γίνει αναλύσεις των δεδομένων τους. Έχει φανεί ότι όταν χρησιμοποιείς ένα τέτοιο αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο είπαμε είναι αυτοματοποιημένο ως προς τη χορήγηση της ινσουλίνης και την προστασία ως προς τα χαμηλά, το νέο μοντέλο επίσης προστατεύει και από τα χαμηλά γιατί δίνει ινσουλίνη σε μικρές δόσεις και όταν προβλέπει ότι το ζάχαρό σου θα ανέβει. Αυτό που δεν έχουμε πετύχει ακόμα, δεν έχουμε πετύχει να χορηγούμε την γευματική ινσουλίνη αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του ασθενούς. Εκεί πρέπει το άτομο με διαβήτη να μπει, να μπει στο πρόγραμμα και να δηλώσει ότι θα φάω τόσο. Και τι θα φάω. Ναι, θα φάω τόσα γραμμάρια υδατανθράκων και να ειδοποιήσει το σύστημα της αντιλίωσης του ότι θα δώσει το γεύμα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει επιληθεί. Άρα δεν είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτό λοιπόν το υβριδικό σύστημα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το ποσοστό των χαμηλών κάτω από το 70 στο 1,3% και το ποσοστό των χαμηλών ζαχάρων κάτω από το 54 στο 0,26% του χρόνου. Εξαιρετική διαφορά. Τεράστια. Τεράστια. Αυτό πότε αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα? Έχουμε αυτό εικόνα. Αναμένεται μέσα στο 2019. Και, ναι, είμαστε επίσης μακριά πλέον, είμαστε λίγους μήνες. Ναι, είμαστε πολύ κοντά. Και ο χρόνος σε ευγλυκαιμία, αυτό που πλέον ορίζουμε ως ένα όριο μεταξύ 70-180, είναι κοντά στο 74-75% του χρόνου. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του χρόνου σε πολύ καλά ζάχαρα. Αυτό λοιπόν έχει βελτιώσει πάρα πολύ και την ποιότητα ζωής, αλλά και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ατόμου με διαβήτη. Τώρα το μέλλον θα είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρο. Τι μας επιφυλάσσουν οι νέες τεχνολογίες λοιπόν στην αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1? Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να κλείσει το σύστημα, να υπάρχει λοιπόν ένα πλήρως αυτοματοποιημένο κλειστό κύκλωμα, όπου πλέον το άτομο με διαβήτη δεν θα ασχολείται καθόλου, θα ελέγχει μόνο το κατά πόσο το σύστημα λειτουργεί καλά, δεν θα σκοτίζεται να δίνει πληροφορία ούτε για το πόσους υδατάνθρακες θα φάει, γιατί άλλωστε πιστεύετε ότι θα ενσωματωθούν μέσα στα προγράμματα αυτά και μέσα στις συσκευές, στις συσκευές και άλλες πληροφορίες, όπως ας πούμε βάσεις δεδομένων για το φαγητό, φωτογραφίες οι οποίες θα δείχνουν ότι αυτό είναι το γεύμα σου, που θα ανατρέχουν σε βάση δεδομένων φαγητού και θα λένε ότι τώρα οι υδατάνθρακες είναι τόσο και αυτό θα γίνεται αυτόματα και δεν θα ασχολείται καθόλου το άτομο με διαβήτη. Έξυπνο τεχνητό πάνκρεας ακριβώς, λοιπόν. Ακριβώς. Οπότε πιστεύετε ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε στο μέλλον. Υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες δουλεύουν, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και ταχύτερες ινσουλίνες, οι οποίες έχουν βγει και αναμένεται να βγουν επίσης. Και έχουν επίσης υπομελέτη και άλλες ουσίες, οι οποίες προσπαθούν να τους χρησιμοποιήσουν για να μειώσουν τη μεταγευματική υπεργλυκαιμία, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι το ζάχαρο μετά από ένα γεύμα ανεβαίνει. Αυτό είναι που δεν μπορούμε ακόμα να χειριστούμε πλήρως αυτά τα συστήματα, γι' αυτό και τα συστήματα αυτά δεν είναι ακόμα πλήρως αυτοματοποιημένα, η άσκηση και η επίδραση της άσκησης πάνω σε αυτά τα συστήματα. Οπότε υπάρχει ακόμα δουλειά, αλλά υπάρχει μια τεράστια πρόοδος, υπάρχει βελτίωση των αντιλιών που τείνουν να γίνουν όλο ένα μικρότερες, υπάρχει βελτίωση των αισθητήρων που γίνονται ακόμα πιο ακριβείς, υπάρχει βελτίωση των αλγορίθμων και πολλά τα οποία
όπως είπαμε, θα ενσωματωθούν μέσα σε αυτά τα συστήματα και θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στη θεραπευτική αντιμετώπιση του ατόμου με διαβήτη. Ένας από τους φόβους τον οποίο αναφέρανε οι γονείς της μικρής Όλγας είναι ο φόβος της υπογλυκαιμίας το βράδυ ειδικά. Θέλω λίγο να μιλήσουμε ειδικά για το κομμάτι της υπογλυκαιμίας και τον ρόλο που παίζει, αλλά και πόσο αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά πέρα από τις ενέσεις ινσουλίνης, γιατί κανείς είναι πολύ δύσκολο να είναι από πάνω, αλλά με την αντλία. Καταρχάς, όλα τα άτομα που έχουν διαβήτη, είτε είναι ενήλικες είτε είναι παιδιά, εκπαιδεύονται πάνω στο κομμάτι, στο θέμα της υπογλυκαιμίας. Πόσο μπορείς να εκπαιδεύσεις ένα μωρό το οποίο είναι ενός έτους όμως? Οι γονείς. Εκπαιδεύονται οι γονείς. Οι γονείς, λοιπόν. Επομένως, υπάρχουν τρόποι για να αναγνωρίσεις ότι το παιδί δεν είναι καλά. Το παιδί, το κλάμα του όταν κλαίει, όταν πεινάει, όταν έχει έναν εκνευρισμό. Και βεβαίως, επειδή είναι δύσκολο σε αυτές τις ηλικίες, γι' αυτό και τα συστήματα της συνεχούς καταγραφής επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται και δίνουν τεράστιες πληροφορίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η υπογλυκαιμία δεν έχει την ίδια βαρύτητα σε όλες τις ηλικίες, αλλά ωστόσο, κάτω από την ηλικία των 5 ετών, όταν ακόμα αναπτύσσεται το εγκέφαλος, δεν επιθυμούμε να έχουμε συχνά σοβαρά υπογλυκαιμικά επεισόδια, διότι αυτό μπορεί να επηρεάσουν αργότερα την αναπτυξιακή εξέλιξη του παιδιού. Ωστόσο, μιλάμε για συχνά, σοβαρά υπογλυκαιμικά επεισόδια. Όχι για τα ήπια επεισόδια, τα οποία αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του ατόμου με διαβήτη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει οι γονείς να τρομοκρατούνται όταν βλέπουν ένα χαμηλό σάχαρο. Έτσι. Αλλά ένα σοβαρό επεισόδιο που σημαίνει ότι το παιδί είναι σε κόμμα ή ότι κάνει σπασμούς, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν γίνεται συχνά, έχουν παρατηρηθεί αυτά που σας είπα. Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν και σύγχρονα δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι και τα υψηλά ζάχαρα κάνουν κακό. Γι' αυτό το λόγο και στην λευκή και στη φαιά ουσία του εγκεφάλου. Και γι' αυτό το λόγο στόχος είναι να έχουμε ένα ζάχαρο όσο το δυνατόν πιο κοντά στα φυσιολογικά όρια. Τώρα, η υπογλυκαιμία, για να γυρίσουμε πάλι στο θέμα μας, είναι, όπως είπαμε, μέρος της καθημερινότητας του ατόμου με διαβήτη. Και υπάρχει μια σειρά από συμπτώματα τα οποία μαθαίνει να τα αναγνωρίζει. Τα πρώτα συμπτώματα τα οποία εκδηλώνονται είναι τα συμπτώματα που κανείς αισθάνεται όταν φοβάται. Δηλαδή, πώς αισθανόμαστε όταν φοβόμαστε? Κλωμιάζουμε, μας κόβει κρύος υδρότας, τρέμουμε, πάει γρήγορα η καρδιά, μουδιάζουν τα χείλη μας και πεινάμε βεβαίως. Αυτά, εκτός από την πείνα, είναι αδρενεργικά συμπτώματα, οφείλονται στην αδρεναλίνη που είναι η ορμόνη του φόβου. Όταν το σάχαρο πέσει κάτω από το όριο του 54 μιλιγκράμμα αντίελ, αρχίσεις πλέον και έχεις εκδηλώσεις από τον εγκέφαλο. Δηλαδή, αρχίσεις να έχεις μια διαταραχή της μνήμης, της προσοχής, της συγκέντρωσης, δεν ξέρεις ποιος είσαι, πώς σε λένε, είναι μπροστά η πορτοκαλάδα, δεν μπορεί να τη φέρεις στο στόμα σου, είσαι έξω από το σπίτι σου, δεν ξέρεις ότι αυτό είναι το σπίτι σου. Χάνεις τον κόσμο σου, να το πούμε απλά. Ακριβώς. Και βεβαίως, όσο πέφτει το σάχαρο πιο κοντά στο 30 και στο 20 πλέον, αρχίζεις και έχεις σοβαρότερα συμπτώματα. Μπορεί να αισθάνεσαι να έχεις πνηλία ή να έχεις υπερδιέγερση, δηλαδή να είναι το άτομο αλόκοτο, να λες είναι αυτό το παιδί μου, δεν το αναγνωρίζω. Όλα αυτά τα συμπτώματα, κυρία Βαζέου, γίνονται αντιληπτά από το παιδί, από ένα νήπιο για παράδειγμα? Όχι βεβαίως, οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι όταν γι' αυτό. Και όταν ο γονιός δεν είναι δίπλα να το δει αυτό το πράγμα? Συνήθως τα μικρά παιδιά δεν μένουν χωρίς επίβλεψη. Πάντοτε υπάρχουν και οι γονείς έχουν την έννοια και το. Έχουν την έννοια και το μυαλό τους να παρακολουθούν το παιδί. Ναι, είναι εκεί και γι' αυτό το λόγο, όπως είδατε, αυξήθηκε πολύ ο αριθμός των μετρήσεων. Γιατί οι μετρήσεις σου δίνουν μια αυτοπεποίθηση. Και γι' αυτό είπαμε ότι τα συστήματα της συνεχούς καταγραφής βοηθούν πολύ, τουλάχιστον σου δείχνουν την τάση ότι το ζάχαρο πάει να πέσει και είναι απαραίτητα και σε αυτές, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητα σε όλες τις ηλικίες. Διότι βοηθάνε πάρα πολύ στην καθημερινότητα και έχουν βγει και μετρητές, συστήματα συνεχούς καταγραφής που, όπως λένε, είναι τα σκανάρουμε είναι μετά κατεπίκληση. Δηλαδή, σκανάρουμε, έχουμε τον αισθητήρα, ελέγχουμε, αλλά δεν έχουμε τα δεδομένα αν δεν σκανάρουμε. Αν σκανάρουμε, το βλέπουμε το ζάχαρο. Αν δεν σκανάρουμε, δεν το βλέπουμε. Άρα θέλει και μια ενεργή συμμετοχή και αυτό το σύστημα επίσης αναμένεται να μπει και στο να αναγνωριστεί από τα ταμεία, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερη
σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, σε μεγαλύτερη συχνότητα, γιατί ήδη πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Άρα υπάρχει, μιας και το αναφέρατε, υπάρχει σχετική κάλυψη οικονομική από τα ασφαλιστικά ταμεία για την αντλία ινσουλίνης? Όχι, για αυτούς που κάνουν συστήματα πολλαπλών ενέσεων υπάρχει κάλυψη για αισθητήρες μόνο όταν συνεργάζονται με την αντλία ινσουλίνης και ευτυχώς αυτό είναι πάρα πολύ καλό το οποίο υπάρχει, το ότι αναγνωρίζεται, καλύπτεται από τα ταμεία και κατά την γνώμη, και κατά τη γνώμη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας πρέπει να καλύπτονται και τα άτομα τα οποία έχουν πολλαπλές ενέσεις. Δηλαδή το θέμα του αισθητήρα δεν είναι μια πολυτέλεια, αλλά είναι, είναι κάτι το οποίο είναι επιβεβλημένο και εφόσον το δέχεται το άτομο, γιατί υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν θέλουν να φορέσουν κάτι, δυσανασχετούν, έφηβοι ιδιαιτέρως, νέοι ενήλικες ιδιαιτέρως, άτομα τα οποία αναπτύσσουν, έχουν διαφορετικές σχέσεις, δεν έχουν σταθερή σχέση και αισθάνονται άσχημα γιατί δεν θέλουν να αποκαλύψουν στο σύντροφό τους ότι έχουν διαβήτη. Πολλές φορές δηλαδή στην προσπάθειά τους να το αποκρύψουν δεν θέλουν να έχουν ορατές συσκευές επάνω τους. Ιδιαιτέρως οι έφηβοι και ιδιαιτέρως στην κοινωνία μας που λέγαμε πριν για το πόσο δεκτική είναι σε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτά όλα τα συστήματα βοηθούν. Πρέπει να χρησιμοποιούμε την σύγχρονη τεχνολογία γιατί αυτή μας βοηθάει πάρα πολύ στο να βελτιώσουμε το ζάχαρο το καθημερινό, να βελτιώσουμε, να χορηγήσουμε τη σωστή δόση ινσουλίνης, να προσαρμόσουμε δηλαδή τη δόση μας στις ανάγκες. Και είναι επιβεβλημένο. Ένα παιδί το οποίο φοράει μία αντλία ινσουλίνης μπορεί να συμμετέχει κανονικά σε αθλητικές δραστηριότητες και γενικότερα κοινωνικές δραστηριότητες όπου θα υπάρξει εναλλαγή και ίσως και κάποια υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία? Τα παιδιά που έχουν διαβήτη μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ζουν μια φυσιολογική ζωή, κανονικά λοιπόν. Μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Τα ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Η άσκηση αποτελεί μέρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης, διότι είναι ο πιο φυσικός τρόπος να ρίξουμε τα επίπεδα ζαχάρου αίματος. Και επομένως θέλουμε να συμμετέχουν. Τα άτομα τα οποία φορούν αντλία ινσουλίνης μπορούν να αποσυνδέσουν την αντλία τους εφόσον το επιθυμούν κατά τη διάρκεια της άσκησης και να μείνουν αποσυνδεδεμένα για κάποιο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν δηλαδή οδηγίες μέσα στην εκπαίδευση που τους κάνουμε. Και ιδιαιτέρως θα έλεγα είναι πολύ σημαντικό να αποσυνδεθείς από την αντλία σου όταν κάνεις θαλάσσια σπόρο, όταν είσαι στη θάλασσα, έχεις κολυμπάς ή κάνεις καταδύσεις. Γιατί μπορείς να κάνεις και καταδύσεις, να έχεις διαβήτη και να κάνεις καταδύσεις. Δεν έχουμε περιορισμούς λοιπόν, να το πούμε αυτό το πράγμα, για να μην τρομοκρατούνται και οι γονείς, αλλά και οι ίδιοι οι έφηβοι, οι νέοι άνθρωποι ή και τα παιδιά ακόμη, τα νέα. Θα έλεγα ότι στο περσινό συνέδριο της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας, το ADA, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο συνέδριο και το οποίο είναι ένα συνέδριο που προσελκύει πάρα πολλούς ειδικούς από όλο τον κόσμο, είχε παρουσιαστεί η εμπειρία ενός ατόμου, ο οποίος δεν ήταν γιατρός αυτός, λοιπόν είχε διαβήτη τύπου 1 και ανέβηκε στο Everest. Ανέβηκε τρεις φορές στο Everest. Με αντλία. Με αντλία ινσουλίνης, με συνεχή καταγραφή και παρουσίασε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχε. Ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να κατέβει από την κορυφή του Everest και πραγματικά ήταν συγκινητικό να τον βλέπεις και να περιγράφει αυτές τις δύσκολες στιγμές μέσα από τις χαράδρες, τα προβλήματα που είχε με τις δυσκολίες με τη συντήρηση της ινσουλίνης, με το οξυγόνο, την έλλειψη οξυγόνου και όλα αυτά. Και όμως τα κατάφερε. Άρα λοιπόν τα άτομα με διαβήτη μπορούν να κάνουν τα πάντα, μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα σπορ, ό,τι θέλουν. Υπάρχει τρόπος, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τους καθοδηγήσουν και να τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους και να αισθάνονται ευτυχισμένοι, να μην αισθάνονται μειονεκτικά. Δεν πρέπει να αισθάνονται ότι μειονεκτούν έναντι ουδήποτε άλλο άτομο. Να περάσουμε λοιπόν να δούμε για μία ακόμη φορά πώς ακριβώς χρησιμοποιείται και πώς λειτουργεί η αντλία ινσουλίνης. Να δούμε λοιπόν ακριβώς την τοποθέτησή της. Έχουμε αυτήν την συσκευή η οποία τοποθετείται στη ζώνη ή στο ρούχο του ατόμου με διαβήτη. Υπάρχει ένα μικρό ακροδέκτης, μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτή η τοποθέτηση κάθε πόσες μέρες πρέπει να αντικαθίσταται? Η κάνουλα αυτή έχει μια βελόνα που στην τοποθέτηση μετά το τρύπημα αφαιρεί στη βελόνα. Μάλιστα.
Και στη συνέχεια μένει μια πλαστική κάνουλα στην πραγματικότητα, το σωληνάκι. Μέσα, λοιπόν, από αυτό, μέσα από το σωληνάκι στάζει η ινσουλίνη στον υποδόριο χώρο. Αυτή πρέπει να την αλλάζουμε κάθε τρεις μέρες. Δεν υπάρχει λοιπόν κίνδυνος για λίμωξη ή οποιοδήποτε άλλη φλεγμονή, γιατί είναι συχνή η αλλαγή. Ναι, πρέπει να προσέχεις. Η πιθανότητα της λίμωξης υπάρχει, αλλά υπάρχουν και οδηγίες πώς να το αποφύγεις. Δηλαδή, διδάσκονται τα άτομα αυτά, τι πρέπει να κάνεις, πώς θα πρέπει να το τοποθετήσεις και αν παραβιάσεις τους κανόνες, τότε μόνο υπάρχει μια πιθανότητα μικρή, πολύ μικρή, κάποιες λίμωξης τοπικής, η οποία αντιμετωπίζεται με τοπική αντιβιωτική αγωγή και σπανιότατα μπορεί να χρειαστεί αντιβίωση από το στόμα. Είναι πάρα πολύ σπάνια η λίμωξη, η συστηματική που να χρειαστεί αντιμετώπιση με θεραπεία από το στόμα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι αντιμετώπισης του διαβήτη τύπου 1 με την αντλία ινσουλίνης. Εδώ έχουμε όμως και την καταγραφή του σακχάρου, η οποία είτε γίνεται με το τρύπημα του δακτύλου, σωστά, δακτυλοκέντηση, ή με τον αισθητήρα, ο οποίος βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, σωστά. Μιλήστε μας λίγα για αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που λένε το κοχυλάκι. Έτσι το λένε τα άτομα με διαβήτη, το κοχύλι, που είναι στην πραγματικότητα ο πομπός, ο οποίος λαμβάνει το σήμα, δηλαδή με άλλα λόγια αυτό έχει ένα σύστημα, πάλι μια κάνουλα, μέσα στην οποία υπάρχει το ένζυμο, αντιδρά το ένζυμο με το ζάχαρο και η πληροφορία αυτή μετατρέπεται σε ρεύμα στην πραγματικότητα. Αυτή την πληροφορία του ρεύματος την παίρνει το κοχυλάκι, ο μεταβιβαστής, και την μεταφέρει με τηλεμετρία στην οθόνη της αντλίας. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι η αντλία ινσουλίνης μπορεί να προσφέρει μια ποιότητα ζωής, είτε το άτομο αυτό είναι πολύ νεαρό, παράδειγμα ενός έτους ή ακόμη μικρότερο, έως και την ηλικία που πλέον το διαχειρίζεται μόνο του. Κυρία Βαζέου, πάμε λίγο να δούμε μια καρτούλα με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η αντλία ινσουλίνης για να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε. Καλύτερος έλεγχος της HbA1c. Πείτε μας λιγάκι τι ακριβώς είναι αυτό. Αυτή είναι η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Του σακχάρου κοινώς, θα το πούμε έτσι. Ναι, είναι η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, η οποία δείχνει την μέση τιμή ζαχάρου το προηγούμενο τρίμηνο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το ζάχαρο πάει και κολλάει πάνω στην αιμοσφαιρίνη. Είναι αυτή η ουσία που δίνει στο αίμα μας το κόκκινο χρώμα. Πάει λοιπόν και κολλάει και την γλυκοζηλιώνει, όπως λέμε. Αυτό το ποσοστό εμείς το μετράμε στο εργαστήριο και έχει σχέση με τη μέση τιμή ζαχάρου του προηγούμενου τριμήνου. Άρα μας δείχνει πώς πήγε το ζάχαρό μας το προηγούμενο τρίμηνο. Κατανοητό. Αυτό δείχνει η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Και αν τη μετράμε κάθε τρίμηνο, έχουμε στο τέλος του χρόνου μια πλήρη εικόνα πώς ήταν το ζάχαρό μας κατά τη διάρκεια του έτους. Και αναπροσαρμόζουμε και την τακτική. Ακριβώς. Αυτός ο δείκτης είναι ο καλύτερος προς το παρόν. Είναι ένας δείκτης τον οποίο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να αποδείξουμε ότι μια θεραπεία αποδίδει. Μια θεραπεία έχει καλό αποτέλεσμα. Ότι ρίχνει, βελτιώνει το γλυκαιμικό έλεγχο. Είναι ο δείκτης επομένως τον οποίο χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ότι βελτιώνεται η ρύθμιση του ζαχάρου. Μάλιστα. Λιγότερα υπογλυκαιμικά επεισόδια και μείωση των γλυκαιμικών διακυμάνσεων. Δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες για να μπορούμε να ρυθμίζουμε το σακχαρό μας. Ακριβώς. Και τώρα τα τελευταία χρόνια όλο ένα περισσότερο γίνεται συζήτηση για τη διακύμανση του ζαχάρου. Θέλουμε δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτή την ψαλίδα τη μεγάλη να την μικρύνουμε και να έχουμε ένα εύρος ζαχάρου όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φυσιολογικό. Κυρία Βαζέου, ήταν πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας δώσατε, δεδομένου το ότι μας μιλήσατε για ένα κομμάτι που είναι και ταμπού, αλλά απασχολεί και πολλούς νέους γονείς, καθώς και τα παιδιά τους. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και μιλήσαμε βεβαίως για τον διαβήτη τύπου 1. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου που ήμουν κοντά σας και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον διαβήτη μας και όχι για αυτόν. Ίσως είναι η πιο χαρακτηριστική φράση που θα πρέπει ένας διαβητικός να έχει στο μυαλό του. Ωστόσο, η έννοια του σακχάρου για ένα παιδί και μάλιστα της ηλικίας κάτω των 3 ετών είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή. Η ποιότητα ζωής ενός ατόμου με νεανικό ή παιδικό διαβήτη, αλλά και τον γύρο του, επηρεάζεται άμεσα λόγω της υποχρέωσης για συνεχή μέτρηση και παροχή ινσουλίνης, εκτός και αν κανείς επιλέξει τις σύγχρονες μεθόδους με μια αντλία ινσουλίνης γνωστή και ως τεχνητό πάνκρεας. Ευχαριστούμε πολύ που μείνετε κοντά μας.